Καλησπέρα και πάλι. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε μια μικρή εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας της εφαρμογής Moodle. Είμαστε λοιπόν, έχουμε συνδεθεί στην εφαρμογή, είμαστε στον πίνακα ελέγχου για να φτιάξουμε ένα νέο animation ή ένα νέο moves, όπως το λέει η εφαρμογή. Πατάμε εδώ που λέει New Move. Μου λέει να του δώσω ένα τίτλο, δώσω εγώ τεστ και μια περιγραφή και του δίνω μια κατηγορία, ας βάλω εκπαίδευση, συνεχίζω. Ωραία, εδώ λοιπόν μπορώ να διαλέξω κάποια template για να αρχίσω την εφαρμογή μου. Μπορώ να διαλέξω είτε Still Infographic, είτε Doodle Marker Still, εγώ όμως θα φτιάξω ένα από την αρχή. Γι' αυτό λοιπόν επιλέγω Just Let Me In. Και αφού φορτώσει το περιβάλλον, ίσως πάρει ώρα σε εσάς, άμα έχετε αργή σύνδεση. Ωραία, όταν φορτώνει για πρώτη φορά ένα νέο move, σας ζητάει να ακολουθήσετε ένα tour, δηλαδή ένα μικρό tutorial. Θα κάνουμε εδώ αυτό εδώ μαζί για να δείξουμε πώς λειτουργεί. Δεν θα φτιάξουμε κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο. Άρα λοιπόν πατάω ότι ξεκινάω το tour και λέει εδώ την drag and drop μπορώ να διαλέξω ένα αντικείμενο από τη βιβλιοθήκη μου για τη σκηνή. Το μέρος όπου βάζω όλα τα αντικείμενά μου λέγεται stage ή αλλιώς η σκηνή. Εδώ είναι κενό. Και εδώ στο Play Movie Library έχω να διαλέξω διάφορα αντικείμενα. Βλέπετε, έχω πολλές καρτέλες και μπορώ επίσης να τα φιλτράρω, να διαλέξω μόνο background ή κάποια άλλο είδους αντικείμενα. Εγώ ας διαλέξω τώρα ένα στην τύχη, ας βάλω αυτό το ανθρωπάκι. Ωραία. Αφού έχω βάλει ένα αντικείμενο στη σκηνή, βλέπετε ότι κάθε αντικείμενο έχει και το δικό του timeline, δηλαδή το χρονόγραμμά του, ας το πούμε, εδώ κάτω. Το επόμενο βήμα είναι να το τοποθετήσω. Αφού βάλω κάποιο αντικείμενο, μπορώ με σύρσιμο να το βάλω εκεί που θέλω, σε όποιο σημείο θέλω. Ωραία. Το τρίτο βήμα είναι ότι μπορώ να κάνω σε κάθε αντικείμενο να το κάνω resize, δηλαδή να το αλλάξω το μέγεθος. Όταν βάλω τον cursor σε ένα από αυτές τις τελίτσες και πάρει αυτό το σχήμα, μπορώ να το μικρύνω ή να το μεγαλώσω αντίστοιχα. Επίσης μπορώ να κάνω rotation σε ένα αντικείμενο. Πάλι βάζοντας τον cursor σε μία από τις τελίτσες, τις ακριανές, και όταν εμφανιστεί αυτό το σχηματάκι, η καμπύλη, μπορώ να περιστρέψω ένα αντικείμενο. Από την καρτέλα εδώ κάτω, το timeline, δηλαδή την γραμμή χρόνου, μπορώ να κανονίσω το χρόνο κάθε αντικειμένου. Λοιπόν, εδώ έχω το αντικείμενο Mail 1 και εδώ στο gray είναι ο χρόνος που διαρκεί ένα αντικείμενο. Μπορώ λοιπόν να μετατοπίσω το χρόνο, βλέπετε, έχω μετατοπίσει το χρόνο και δεν εμφανίζεται στην αρχή το αντικείμενο. Αν πατήσω το play, μπορώ να δω πώς φαίνεται το animation που έχω φτιάξει. Βλέπετε, στην αρχή δεν θα εμφανίζεται ο άνθρωπος. Ωραία. Ας πατήσω τώρα, έχω αυτό εδώ. Ας πατήσω το stop. Αν δηλαδή μετακινήσω αυτή εδώ τη γραμμή λίγο, μπορώ να τη μεγαλώσω. Βλέπετε, θα μεγαλώσει ο χρόνος όπου εμφανίζεται το αντικείμενο. Το επόμενο βήμα για το tutorial είναι να μπορώ να βάλω κάποια animation effect, δηλαδή κάποια effect στο αντικείμενό μου. Αν κάνω κλικ εδώ πέρα που λέει Choose Animation, ας πάω τη γραμμή του χρόνου στην αρχή, μπορώ να του βάλω κάποιο effect. Υπάρχουν διάφορα effect, όπως το effect Fade In, effect Wipe, Wedge, όλα αυτά. Μπορείτε να τα δείτε ένα-ένα πως είναι. Ας δείξουμε τώρα ένα εφέ. Ας δείξουμε το Fly In. Τι κάνει αυτό τώρα. Βλέπουμε ότι για το εφέ προσθέθηκε επίπεδο στη γραμμή του χρόνου και μπορώ
τραβώντας τις τελίτσες να κανονίσω την αρχή και το τέλος του εφέ. Για να παίξουμε τώρα το animation. Ωραία, αυτό το fly in εφέ είναι, το κάνει να φαίνεται ότι να έρχεται μέσα σαν πετώντας, κάπως έτσι. Και αν μεγαλώσω ή αν μικρύνω το χρόνο του εφέ, το εφέ γίνεται πιο γρήγορο. Για να δούμε. Ωραία. Επίσης μπορώ να βάλω κείμενο φυσικά στη σκηνή μου, πατώ το κουμπάκι αυτό, κάνοντας κλικ εκεί που θέλω να μπει, και αυτό μπορώ να το μεγαλώσω και μπορώ να γράψω εδώ ένα κείμενο και φυσικά μπορώ να το μορφοποιήσω το κείμενό μου, να αλλάξω το χρώμα του, το μέγεθος, τη γραμματοσειρά, bold, italic, όλες οι γνωστές μορφοποιήσεις. Βλέπουμε λοιπόν για κάθε αντικείμενο που κάνω κλικ εμφανίζονται δίπλα κάποιες ιδιότητες, όπως εδώ μπορώ να αλλάξω το χρώμα. Εδώ τις διάφορες ιδιότητες του κειμένου. Πάμε στο επόμενο βήμα. Επίσης λέει μπορούμε να βάλουμε αντικείμενα από τη δική μας βιβλιοθήκη. Personal library, για να κάνω κλικ εδώ. Ωραία. Μπορώ να βάλω εικόνες. Επίσης μπορώ να βάλω και ήχους. Για να δούμε πώς μπορώ να βάλω μια εικόνα. Λοιπόν, κάνοντας εδώ στο κουμπάκι, πατώντας αυτό το κουμπάκι μπορώ να το πατήσω και να πάω στην επιφάνεια εργασίας μου και να βάλω μια εικόνα που έχω αποθηκεύσει στον υπολογιστή μου. Βάλω αυτήν εδώ. Ωραία. Ας το αποθηκεύσω. Και βλέπετε ότι μπορώ να βάλω και μια εικόνα που έχω κατεβάσει από το ίντερνετ ή έχω φτιάξει εγώ. Επίσης μπορώ να βάλω και ήχους, αρχεία ήχου, ή αν πατήσω αυτό το κουμπάκι, με αυτό το κουμπάκι να φορτώσω ένα αρχείο ήχου και με αυτό το κουμπάκι να ηχογραφήσω εκείνη τη στιγμή στον υπολογιστή μου, αν έχω μικρόφωνο φυσικά, να ηχογραφήσω ένα κλιπ ήχου. Εδώ μου λέει αυτό που είπα πριν, πώς μπορώ να φορτώσω έναν ήχο, ένα αρχείο ήχου. Μπορώ δηλαδή ένα MP3 να το φορτώσω στη βιβλιοθήκη μου. Και επίσης με αυτόν τον τρόπο, αφού το φορτώσω στη βιβλιοθήκη, να το βάλω μέσα στη σκηνή ή στη γραμμή του χρόνου. Και για κάθε αντικείμενο που βάζω, όπως π.χ. τώρα έβαλα το ντάφι εδώ πέρα, μπορώ να καθορίσω το timing του, δηλαδή τη χρονική στιγμή που θα αρχίσει να εμφανίζεται και τη χρονική στιγμή που θα τελειώνει. Και εδώ τελείωσε η πρώτη γνωριμία με το Moodle.